Μια επίοικια, βέβαια. Εγώ δεν θα είμαι τόσο επίοικη με τα βιβλία τη ιστορία στο σχολείο. Όχι, τα οποία δεν είναι ότι παραλείπουν κάποια πράγματα, έχουν διαστρεβλώσει και κάποια. Δεν είναι κουβέντα τη παρούση. Δίνουν μια κατεύθυνση. Εσείς, ως άνθρωπος που γνωρίζετε και κατέχετε την ιστορία, ξέρετε κάτι παραπάνω από εμά. Είναι τεράστια, μην νομίζετε, ναι, κύριε Αναγνωστό. Ξέρετε κάτι παραπάνω από εμά για το μέλλον μα. Μα έχει διδάξει κάτι η ιστορία. Ναι. Η ιστορία μπορεί να σου δείξει σε ανθρώπινες καταστάσεις που έχουν περίπου κάποια τέτοια χαρακτηριστικά, τι περίπου μπορείς να περιμένεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να σου δώσουν με βεβαιότητα την κατεύθυνση. Καλή μόνο. Γιατί πάντα οι ανθρώπινες περιστάσεις είναι πάρα πολύ περίπλοκες και δεν μπορούν να είναι αναμενόμενες. Στην χημεία, όποτε ενώσεις δύο μέρη υδρογόν και ένα μέρος οξυγόνου, θα έχεις το ίδιο αποτέλεσμα. Στις κοινωνίες δεν θα το έχεις. Γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι άλλος άνθρωπος. Δεν είμαστε ποτέ όμοιοι. Και εξ αυτού η περιπλοκότητά μας δεν είναι εύκολα αποκωδικοποιήσιμη. Εκείνο όμως το οποίο μπορούμε να στήσουμε είναι ένα γενικό πλαίσιο τάσεων. Αυτό μας βοηθάει. Και μπορεί να προβλέψει σε ένα βαθμό τα πράγματα. Γιατί λέμε ότι η ιστορία διδάσκει? Γιατί διδάσκει πάρα πολύ. Mm. Διότι ακόμη και για τους Κινέζους του 900 μετά Χριστόν, υπάρχουν γεγονότα τα οποία ακούς να τους συμβαίνουν στην ιστορία τους και έχεις ένα συνειδημό, λες, για σκέψου. Αυτό που συνέβη και πρόσφατα μοιάζει με αυτό. Ναι. Έχει φυσικά και άλλα χαρακτηριστικά, αλλά είναι μια τάση η οποία σου φέρνει συνειδημό. Και επομένως συνομιλείς και με τον δικό σου κόσμο. Και ακόμη και σε προσωπικό επίπεδο η ιστορία σε βοηθάει. Τι είναι αυτό?